ζητώντας σας μία διευκρίνηση, απαντώντας σε ερώτηση του κυρίου Καμένου νωρίτερα, είπατε κατά λέξη ότι στο παρελθόν συνηθιζόταν να εξυπηρετούνται οι επιχειρήσεις προκειμένου να μπορούν να λειτουργήσουν. Και θέλω να σας ρωτήσω, συνηθιζόταν να εξυπηρετούνται με αέρα, όπως είπε ο κύριος Ψυχάρης, ήταν δηλαδή μία συνηθισμένη πρακτική από τις τράπεζες αυτή? Όχι, αυτό που εννοούσα είναι ότι στο παρελθόν, όταν η οικονομία ήταν σε μια καλύτερη κατάσταση, οι τράπεζες είχαν μεγαλύτερη ευκολία, βλέπαν την επιχείρηση των επιχειρηματία και κάνανε εύκολα κινήσεις αξιολογώντας την πορεία του, την ιστορία του, τα αποθεματικά και δίνανε με μεγαλύτερη ευκολία δάνεια από ό,τι γίνεται σήμερα. Δεν το εννοούσα κακόπιστα ότι γινόταν κάποια παραδρομή. Απλώς έχετε λέω ξανακούσει ότι εσείς να δίνονται εγγυήσεις με αέρα, να υπάρχει δηλαδή παραδοχή εκ μέρους του επιχειρηματία ότι αυτό ήταν αέρας αυτό το οποίο υπέγραψε? Αυτό δεν το καταλαβαίνω και δεν το παρακολούθησα και δεν μπορώ να το σχολιάσω. Μάλιστα. Πείτε μου κάτι, φαντάζομαι, τώρα αυτή είναι και μια προσωπική εκτίμηση, φαντάζομαι ότι ο αδελφός σας δεν πρέπει να αισθάνθηκε και πολύ καλά όταν άκουσε διαστόματό σας ότι, διαβάζω κατά λέξη, τα δύο τελευταία χρόνια δεν αισθανόμαστε οικονομικά την κρίση, είπατε εσείς. Όχι, τα δύο τελευταία χρόνια, μάλιστα αναφέρατε ότι υπάρχει και λειτουργική κερδοφορία σε ό,τι αφορά την καθημερινή. Εννοώ και επαναλαμβάνω ότι όσο αφορά τις καθημερινές εκδόσεις, μετά από κόπο, αρκετά χρήματα, καταφέραμε να το φέρουμε σε μια ισορροπία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ισορρόπησε έσοδο-έξοδο. Αυτό εννοώ ότι δεν αισθανόμαστε την κρίση. Δηλαδή, έγινε η πτώση των εσόδων, φτάσανε σε ένα σημείο πολύ χαμηλό και τώρα υπάρχει μια ισορροπία. Μα δεν είναι κακό να λέγεται. Απλώς σας το λέω. Δηλαδή, την κρίση τη βλέπουμε γύρω μας κάθε μέρα. Βλέπουμε την πτώση. Απλώς το επισημαίνω, κύριε Αλαφούζο, γιατί αν παρακολουθήσει κανείς, που δικαίωμα του κάθε τηλεοπτικού σταθμού είναι να επιλέγει τη γραμμή που επιλέγει, αλλά αν παρακολουθήσει κανείς το Sky και ενίοτε, θα μου επιτρέψετε να ολοκληρώσω. Έχετε το χρόνο, κύριε Αλαφούζο. Ναι, και ενίοτε και τη γραμμή της καθημερινής, αυτή η άποψη την οποία εκφέρεται εδώ ενώπιον της εξεταστικής δεν αποτυπώνεται. Αυτό είναι μια εκτίμηση. Ας πείτε μου, θέλετε να απαντήσετε πάνω σε αυτό? Ευχαριστώ. Τον διέκοψα για να ολοκληρώσετε εσείς και να μιλήσω και στον άνθρωπο. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε. Και πάλι επαναλαμβάνω και λέω ότι σαν επιχείρηση και μόνο, τα τελευταία δύο χρόνια κατάφερε να ισορροπήσει και να μην αισθάνεται αυτή τη μεγάλη πίεση που αισθάνονται οι υπόλοιπες επιχειρήσεις. Γιατί είχε τη δυνατότητα, έκανε αναδιοργάνωση, βρήκε άλλες δραστηριότητες, άλλαξε πράγματα. Είναι πολύ σημαντική αυτή η παραδοχή και γι' αυτό και την επισημαίνουμε, κύριε Αλαφούζο. Αυτό βέβαια έγινε με υψηλό κόστος. Το αντιλαμβάνομαι. Το αντιλαμβάνομαι. Από πολλές πλευρές. Πείτε μου κάτι, πώς θα χαρακτηρίζατε τη σχέση σας με τις τράπεζες, ενώ είναι μια σχέση ανέφελη, βατή, καλή, κακή, δύσκολη? Θα σας πω. Οι τράπεζες είναι δίπλα μας για να μας χρηματοδοτούν και να βγάζουν λεφτά. Είναι κερδοσκοπικοί οργανισμοί. Αυτή είναι η δουλειά τους. Είναι μια σχέση ποτέ πελάτη. Είναι μια σχέση πελάτη. Χρησιμοποιήσατε είμαστε πελάτες στις τράπεζες. Χρησιμοποιήσατε ποτέ το έντυπό σας προκειμένου να έχετε μια καλύτερη σχέση με ποτέ? Ποτέ. Πείτε μου κάτι. Απασχολούνται ή απασχολήθηκαν στο παρελθόν προβεβλημένα δημοσιογραφικά στελέχη και αρθρογράφοι της εφημερίδας σας σε γραφεία τύπου τραπεζών, ενώ ταυτοχρόνως αρθρογραφούσαν στην εφημερίδα σας ή κατήχαν επιτελικές θέσεις, για παράδειγμα, στο οικονομικό τμήμα της εφημερίδας σας? Βεβαίως. Αυτή είναι μια συνήθις πρακτική. Θέλω να πω, κάποιος που μας ακούει αυτή τη στιγμή. Να ολοκληρώσω και θα έχετε το χρόνο. Βεβαίως. Απλώς για να κατανοήσει και ο κόσμος που μας ακούει. Θα σας απαντήσω. Ναι, αφήστε να ολοκληρώσω όμως και θα έχετε το χρόνο σας. Νομίζω τελειώσω. Θέλω να πω ότι την ίδια στιγμή που κάποιοι δημοσιογράφοι αρθρογραφούν στην Καθημερινή, μια εφημερίδα η οποία ειδικεύεται και στα οικονομικά θέματα, την ίδια ώρα ήταν και σε γραφεία τύπου τραπεζών. Δεν υπάρχει κάποιο ασυμβίβαστο με την κατοχή αυτών των θέσεων? Θα σας απαντήσω σαφήνεια. Υπάρχει συγκεκριμένο παράδειγμα, μπορώ να σας πω και το όνομα, δεν θα ήθελα να πω το όνομα. Λίγο στο μικρόφωνο, κύριε. Είναι συνεργάτης της εφημερίδας από το 1990, πιθανόν 91, εκείνη την εποχή.
ο οποίος κάποια στιγμή ήρθε και μας είπε ότι ξέρετε, έχω αυτή την πρόταση να πάω να κάνω αυτή τη δουλειά. Και του είπαμε, οκ, εγώ δεν μπορώ να σου απαγορεύσω να πας εκεί. Αυτός λοιπόν ο συγκεκριμένος συνεργάτης, μειώθηκε ο μισός του, πήγε στο βασικό μισθό και σταμάτησε να κάνει ρεπορτάζ και γράφει κάθε Κυριακή ένα άρθρο προσωπικό, το οποίο δεν συμμετέχει δηλαδή μέσα στην ύλη. Μετατράπηκε από συντάκτης, ρεπόρτερ, σε αρθρογράφο. Αντιλαμβάνουμε την αλλαγή του εργασιακού στάτους, έτσι όπως μας την περιγράφετε. Όχι μόνο εργασιακού. Παρόλα αυτό όχι μόνο εργασιακού. Ορίστε. Όχι μόνο εργασιακού. Επειδή ουσιαστικού στάτους. Ότι... Και για να σας θυμίσω ότι στην Καθημερινή και σε πολλές εφημερίδες αρθρογραφούν από τον διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος. Υπερβολή το λέω. Αλλά... Προφανώς, αλλά δεν είναι συνεργάτης της εφημερίδας και δεν είναι και συνεργάτης του ομίλου γενικότερα. Θέλω να πω ότι... Όχι, θέλω να πω. Εσείς αναφέρεστε πολύ... σε μία περίπτωση συγκεκριμένη. Αναφέρομαι γενικά. Πληροφορίες λένε ότι υπάρχουν εμείς... 3-4 επιτελικά στελέχη της Καθημερινής που είτε έχουν θητεύσει ενδεχομένως κάποια από αυτά και στο τέλος ακόμη, σήμερα, αν μου επιτρέπετε, ακόμη να είναι σε γραφεία τύπου τράπεζας. Δεν έχουμε τη δυνατότητα. Εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα να απαγορεύσουμε σε κάποιον εργαζόμενο. Το μόνο που κάνουμε είναι δεν του επιτρέπουμε να συμμετάσχει μέσα στη λειτουργία, στο ρεπορτάζ της εφημερίδας. Ξέρετε, απόψη... καμιά φορά όμως, επειδή τυχαίνει να γνωρίζω και το χώρο, ένας αρθρογράφος, ο οποίος ονομάζεται και opinion maker, είναι πολύ πιο σημαντικό σε ό,τι αφορά τη γραμμή της εφημερίδας από τον απλό ρεπόρτερ, ο οποίος κάνει ρεπορτάζ, καταγράφει τα γεγονότα. Όχι, γιατί δεν συμμετέχει μέσα... Δεν συμμετέχει ο αρθρογράφος. Θέλετε να μου πείτε ότι ο αρθρογράφος δεν συμμετέχει... δεν επηρεάζει τη γνώμη των αναγνωστών. Ολοκληρώσω. Βεβαίως. Ότι ο αρθρογράφος δεν συμμετέχει μέσα στην παραγωγή της πληροφορίας. Είναι μια άποψη. Έχουμε πολλές απόψεις. Από όλες τις πλευρές. Συνήθως προσπαθούμε να έχουμε πολλές απόψεις. Λοιπόν, δεν έχουμε κανένα λόγο. Έχουμε ανθρώπους. Δεν είναι, είναι αξιοπρεπέστατοι, συνεργάτες. Δεν επηρεάζουν τη σχέση μας. Και αν ψάξετε κιόλας, θα δείτε ότι στις συγκεκριμένες περιπτώσεις, δεν θέλω να γίνω πιο σαφής, δεν είχαμε και την καλύτερη μεταχείριση. Θέλω να πω ότι δεν επηρεάζει καθόλου τη σχέση μας και δεν είχαμε ποτέ ιδιαίτερες σχέσεις με το ευρωπαϊκό σύστημα. Άρα θέλετε να μας πείτε, αυτό καταλαβαίνω, για να περάσουμε στην επόμενη ερώτηση, ότι δεν τίθεται θέμα συμβιβάστου με το να υπάρχει ένας δημοσιογράφος και σε γραφεία τύπου τράπεζας. Βεβαίως και υπάρχει ασυμβίβαστο. Τώρα το αναιρείτε, γιατί η απάντησή σας προηγουμένως μας είπατε ότι δεν υπάρχει, ασυμβίβαστο στον αρθρογράφο. Ο αρθρογράφος είναι μια φορά την εβδομάδα. Γράφει ένα κομμάτι. Όποιος διαβάζει, ξέρει... Έχει και την ίδια ώρα μπορεί να εμφανίζεται και στην τηλεόραση, να μιλά και στο ραδιόφωνο. Θέλω λοιπόν... Εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνομαστε. Θέλω να σας πω... Όχι. Ρωτώ. Δεν εξετάζομαι. Προς Θεού, και σας λέω... Εγώ ρωτάω, σας λέω κύριε Λοβέρδο, ότι σας παρακαλώ. Εμείς... Κύριε Λοβέρδο, δεν χρειάζεται ο κύριος Αλαφούζος υποστήριξη. Εμείς καταρχήν... Δεν θέλω να σου πω πολύ απλά. Εμείς δεν δεχόμαστε. Χρειάζεται ο κύριος Αλαφούζος υποστήριξη την απάντηση. Απαντάει ο ίδιος. Δεν το διακόπτεται. Αυτό να το πάρετε πίσω. Όχι. Να πάρω πίσω. Όχι, να το πάρετε πίσω. Τι να πάρω πίσω. Εγώ ρώτησα με πραγματικό ενδιαφέρον. Αυτό που είπατε, να το πάρετε πίσω. Με πραγματικό ενδιαφέρον, ποιο ακριβώς. Αλλάζετε κανόνες ευγένειας και πολιτικής. Κανόνες ευγένειας. Λοιπόν, κοιτάξτε. Θέλω να το αλλάξετε αυτό, κύριε συνάδελφε. Την ώρα που απαντάει ο κύριος Αλαφούζος, επιτρέψτε μου. Πόσες φορές ενώ ρωτάει ένας συνάδελφος κάποιος κάνει μια συνοδευτική ερώτηση. Τον έχω διακόψει το χρόνο, κύριε Καπαδιαμένη. Πόσες φορές έχει γίνει αυτό, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, κοιτάξτε. Ναι. Σε ένα περιβάλλον τέτοιο ηρεμίας που απαντάει ο κύριος Αλαφούζος και διακόπτεται την απάντηση για να ρωτήσετε εσείς την κυρία Καπαδία, το θεωρώ υπέρβαση. Με θετική διάθεση. Ορίστε. Ρωτάω με πραγματικό. Εν λόγω ωραία. Εντάξει, κύριε Λεβέρδο, αφού ξεκαθαρίζω ότι είναι με πραγματικό ενδιαφέρον, το αποσύρω αυτό και λέω το εξής, κυρία Καπαδία. Δεν έχετε υποχρέωση. Γιατί έχει πραγματικό ενδιαφέρον. Όχι. Δεν έχετε όμως υποχρέωση, κύριε Καπαδία, διότι εσείς εξετάζετε να απαντήσετε σε οποιαδήποτε ερώτηση δύο ομιλητέ τη Επιτροπή. Όταν πάμε στη συνθετική συζήτηση, έχω διακόψει το χρόνο. Κύριε Αλαφούζο, έχω διακόψει το χρόνο. Μην ανησυχείτε. Αυτά τα διαχειριζόμαστε. Μην ανησυχείτε. Και καταλαβαίνομαστε και λύνουμε και τα προβλήματα και τι εντάσει. Αν μπορούμε να συνεχίσουμε. Θα σα πω εγώ, κύριε Αλαφούζο, θα σα πω εγώ. Όταν πάμε στη συνθετική συζήτηση, προφανώς θα πούμε την άποψή μας όλοι.
Δεν απαντάμε σε ερωτήσεις, δεν εξετάζεστε εσείς. Κυρία Καβαδία, έχετε το τελευταίο ένα λεπτό για να ολοκληρώσετε. Κύριε Λαφούζο, εσείς μάλλον και μετά, κυρία Καβαδία. Ναι. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να σας πω είναι το εξής. Όπως ξέρετε, γιατί νομίζω ότι προέρχεστε από το χώρο, προτιμώ να έχω μία σαφή εικόνα στο που βρίσκεται ο άλλος, παρά να γίνονται πίσω από την πλάτη μου πράγματα. Επειδή προέρχεστε από το χώρο. Άρα, όπου βλέπω μια τέτοια σχέση, την σταματώ αμέσως. Γιατί υπήρχαν στο παρελθόν, ειδικά, πολλές πιθανόν αδιαφανείς σχέσεις. Γραφεία τύπου σε υπουργεία, γραφεία τύπου σε διάφορες υπηρεσίες, τα οποία εμείς δεν τα παίρναμε χαμπάρι. Είναι λοιπόν πολύ πιο ορθό και σαφές. Έρχεται ο άλλος, σου λέει, τον κουβεντιάζεις, του λες αγόρι μου, ναι, εγώ δεν θα σου επιτρέψω, επειδή είσαι, και εξαρτάται και από τον άνθρωπο πάντα, επειδή είσαι έντιμος και σοβαρός στη δουλειά σου, δικαιούσε, μείνε εδώ. Ακούμε την απάντηση, σέβομαι την απάντησή σας. Απλώς οι άνθρωποι αυτοί δεν συμμετέχουν πλέον στη διαμόρφωση. Ο καθένας κρίνει τις απαντήσεις. Μετά από 30 χρόνια, αποκτάς και μια σχέση με τους ανθρώπους, αποκτάς και μια φιλία. Το αντιλαμβάνομαι. Το αντιλαμβάνομαι. Δεν χρειάζεται, λοιπόν. Η ερώτησή μου εστιαζόταν στο αν θεωρείτε ότι υπάρχει ασυμβίβαστο, γιατί κάτι τέτοιο συμβαίνει κατά κόρον. Λοιπόν, επειδή μας πιέζει και ο χρόνος, πείτε μου κάτι. Δεν συμβαίνει κατά κόρον, αλλά... Παρεμβαίνετε ή έχετε παρέμβει εσείς ή κάποιος άλλος, αρχισυντάκτης για παράδειγμα, προκειμένου να υποστηρίξει επιχειρηματικά συμφέροντα μέσα από τις στήλες της εφημερίδας και της αρθρογραφίας της καθημερινής? Εγώ δεν το έχω κάνει ποτέ. Η εφημερίδα σας το έχει κάνει? Η εφημερίδα μου, όσο γνωρίζω, δεν το κάνει. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Έχω στα χέρια μου αντίγραφο του φίλου σας 1η Νοεμβρίου του 2009. Φίλος μου, δεν ξέρω ποιος είναι αυτός. Ορίστε. Του φίλου σας. Του φίλου της εφημερίδας. Του φίλου σας. Σε ρεπορτάζ υπό τον τίτλο «Προεκλογικές εντάξεις στην ψηφιακή σύγκληση», έχει περάσει στο ρεπορτάζ, προφανώς εκ παραδρομής, αλλά νομίζω ότι είναι ενδεικτικό και μπορώ να το καταθέσω και στην Επιτροπή, κύριε Πρόεδρε, και μέσα σε πλαίσιο. Υπάρχει το εξής. Εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας στη Βιωτία, Μαντίο Τριφωνίου και Μυκηναϊκή Θήβα, με τελικό δικαιούχο το Ίδρυμα Μίζωνος Ελληνισμού, με ημερομηνία ένταξης 2 Δεκάτου του 2009. Και μέσα σε παρένθεση υπάρχει σαφής εντολή προς τον άνθρωπο που γράφει το ρεπορτάζ να το δει με ονόματα. Αναφέρεται λοιπόν όνομα, δεν υπάρχει λόγος να το πω εδώ. Δες το λίγο με τον Τάδε, γιατί είναι φίλοι μας αυτοί. Έχω την αίσθηση... Μισό λεπτό. Αντιλαμβάνεστε τι λέω. Λέω ότι σε συγκεκριμένο δημοσίευμα υπάρχει σε παρένθεση... Έχω την αίσθηση... Η εντολή του αρχισυντάκτη προς τον δημοσιογράφο που το υπογράφει, δες το αυτό, γιατί είναι φίλοι μας αυτοί. Λοιπόν... Επιτρέψτε μου. Βέβαια, είπα ότι θα το καταθέσω στα πρακτικά. Παρακαλώ πολύ, μπορεί να καταθέσει τα πρακτικά αυτό. Η ερώτηση ήταν αν υπάρχει παρέμβαση από πλευράς αρχισυντάκτη ή ιδιοκτήτη ή οτιδήποτε. Λέω να το πάρουμε στα πρακτικά, να το δει ο κύριος Αλαφούζος για να το θετηθεί. Συμφερόντων. Αυτό. Λοιπόν, παρόλα αυτά. Λοιπόν. Κύριε Αλαφούζο, θέλετε να το δείτε? Είναι στο κουτάκι. Κύριοι συνάδελφοι, να κρατήσουμε λίγο τη διαδικασία. Να σας πω κάτι. Γράφει, λέω, δες το λίγο με τον Τάδε. Κοιτάξτε, γιατί είναι φίλοι μας αυτοί. Δεν θέλω να πω το όνομα. Ακούστε λίγο, προσέξτε λίγο. Εγώ αυτό το πράγμα δεν βλέπω καν... Κύριοι συνάδελφοι. Ναι, δεν βλέπω καν. Πλαίσιο, το πλαίσιο. Να ακούστε με λίγο, σας παρακαλώ. Ας πει ο κύριος Αλαφούζος, έχει το χρόνο. Μας ενδιαφέρει, θα πει ο κύριος Αλαφούζος. Ο χρόνος ο δικός σας ολοκληρώθηκε, κύριε Καβαδία. Λοιπόν, δεν βλέπω. Και επίσης βλέπω ένα χαρτί, μια φωτοτυπία ενός χαρτιού. Τώρα τι είναι αυτό το... Είναι μπορείτε να το διαρευνήσετε εσείς, κύριε Λαφούζο, δεν είναι πρόβλημα. Είναι η σελίδα του συγκεκριμένου φίλου της εφημερίδας σας. Κοιτάξτε, είναι άνευ ουσίας και αξίας. Αυτό το πράγμα. Άνευ ουσίας και αξίας. Βέβαια είναι. Και αν αυτό με επιτρέπετε, δύο λεπτά, σας παρακαλώ. Όχι, κύριε Καβαδία, θα αφήσουμε τώρα, πρέπει να σεβαστούμε. Σας παρακαλώ. Ότι καταθέτει ο κ. Αλαφούζος. Ανεφουσίας, μου φαίνεται ένα χαρτί
με κάτι σημειώσει απάνω, μπορεί να τις κάνει οποιοδήποτε. Πρώτον, δεν γνωρίζω, ούτε βλέπω τίποτα εδώ πέρα. Και με ρωτάτε, με φωνάξατε για τα δάνεια της καθημερινής και κάθεστε και μου κάνετε κάποιος, λοιπόν, δεν ξέρω ποιος, έκανε αυτό το έτσι. Τι σημασία έχει, τι αξία έχει για όλα αυτά που μου λέτε. Ωραία. Κυρία Καβαδία, δεν έχετε άλλη ερώτηση. Να πω εγώ το κάτι, κυρία Λαφούζο. Επειδή κατατέθηκε. Μπορείτε να είστε απλώς, γιατί θέλω να το επαναλάβω. Τι έγινε εδώ. Τι εννοείτε. Εγώ δεν το ξέρω αυτό. Ούτε ξέρω ποιος είναι ο συντάκτης. Ωραία. Λέτε ότι αυτό υπάρχει και μου έρχεται από το γραφείο μια απάντηση. Ο συντάκτης απελήθη την ίδια μέρα. Ο συντάκτης ή αυτός που έκανε το σημείωμα. Ή ο υπεύθυνος ύλης, κύριε Αλαφούζε. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ. Ο συντάκτης ή ο υπεύθυνος ύλης. Κοιτάξτε, δεν ξέρω ποιος. Τώρα δεν θα σας δώσω διευκρινήσεις. Εντάξει, απλώς απαντάω σε αυτό που μόλις λάβατε. Ακούστε με λίγο. Όπως σας είπα και πριν, και γι' αυτό θεωρώ ότι η ερώτησή σας δεν ήταν πολύ σωστή. Κύριε Αλαφούζε, επιτρέψτε μου, αλλά αυτό δεν είναι σωστό. Αν είναι σωστές ή όχι, κρίνουμε εμείς δυστυχώς. Όχι, όταν λέω σωστή, είμαστε εκτός θέματος έτσι κι αλλιώς. Απλώς λέω το εξής, ότι εδώ πρέπει να γνωρίζεις, επανέρχομαι στο προηγούμενο, ποιος και τι και πού είναι. Πιθανόν να υπήρχε κάποια, που εγώ δεν το γνωρίζω, γιατί εγώ δεν είμαι μέσα στην διεύθυνση της εφημερίδας, τη λειτουργία της έκδοσης της εφημερίδας. Πιθανόν να υπήρχε κάτι. Είναι σημαντικό να γνωρίζεις και να δίνεις την ευκαιρία στους εργαζόμενους να σου λένε ότι ξέρεις, έχω αυτή τη σχέση με εκείνον. Τι κάνουμε, του λες, οκ, φύγε από εδώ, κάνε κάτι άλλο ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό είναι σημαντικό. Το να κρύβεσαι πίσω από το δάχτυλό σου και να λες ότι είναι όλα σωστά, δεν γίνεται. Θα μου επιτρέψετε λιγάκι να κάνω μια παρέμβαση. Ελπίζω να μην υπάρχει θέμα δεοντολογία.